Τη δυνατότητα ένταξης σε πρόγραμμα διακανονισμού και τηλεφωνικά παρέχει τώρα η ΔΕΗ. Ο καταναλωτής που αδυνατεί να πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματος αρκεί να επικοινωνήσει στο πενταψήφιο 11770 τις εργάσιμες μέρες και ώρες χωρίς να πάει προσωπικά σε κάποιο υποκατάστημα. Ευχαριστώ για την ενημέρωση, δεν το γνώριζα. Θα βοηθήσει, ναι, σίγουρα θα βοηθήσει, βέβαια. Θα ήταν χρήσιμο νομίζω κι εγώ. Είναι χρήσιμος ο διακανονισμός όταν δυσκολεύεσαι ας πούμε λόγω οικονομικών. Εγώ ξέρεις τι βλέπω, να ρίξουν έτσι τιμές κάτω και να μην βγάλουν αυξήσεις απάνω στο ρεύμα. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο καταναλωτές έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα διακανονισμού οφειλών στη ΔΕΗ με άτοκες δόσεις και όρους που εξαρτώνται από το πόσο συνεπής είναι ο ίδιος ο πελάτης. Παλαιότερα διακανονισμού. Τέλος πάντων, εξυπηρετήθηκα. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει, είπαμε σε όλους μας και έγινε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα βάζεις σε ένα πρόγραμμα. Και δόξα τω Θεώ είμαστε από τους τυχερούς που έχουμε δουλειά. Η ΔΕΗ κάνει διαχωρισμό στους καταναλωτές σε εκείνους που είναι συνεπείς στο διακανονισμό, σε όσους αφήνουν απλήρωτους περισσότερους από ένα λογαριασμό με αποτέλεσμα ο επόμενος να ενσωματώνεται στον προηγούμενο ή αθετούν το διακανονισμό. Τώρα για 1,5 χρόνο. Άνεργος. Πρώτα δεν είχα πρόβλημα. Το θέμα είναι να μας εξυπηρετούν. Να μην τρέχουμε, γιατί χάνεις και ένα μεροκάματο. 2 ακόμα κατηγορίες είναι όσοι παραβίασαν το μετρητή μετά από διακοπή λόγω χρέους ή όσοι παραβίασαν επαναλαμβανόμενα το μετρητή κάνοντας κλοπή ρεύματος, ενώ η πρώτη κατηγορία είναι όσοι είναι συνεπείς χωρίς διακανονισμούς. Εγώ νοικιάζω σπίτι, ξένη είμαι. Έχετε τύχει ποτέ να αφήσετε το λογαριασμό απλήρωτο? Όχι, ποτέ. Πόσες φορές το αφήνουν χωρίς να το πληρώσουν, χωρίς να... Δεν έχουν. Ούτε δουλειά έχουν, ούτε τίποτα. Για τους καταναλωτές που δεν πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο Μητρό Ευάλωτων Καταναλωτών, η ΔΕΗ προσφέρει διακανονισμό έως και 12 δόσεις. Στη συγκεκριμένη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και όσοι εντάσσονται στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο για την πρώτη κατοικία, αν είναι χαμηλού εισοδήματος, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μακροχρόνια άνεργοι, με αναπηρία, υπερήλικες ή άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης. Να μου το κόψω τώρα, μάλιστα. Εγώ έχω οξυγόνα στο σπίτι. Έχω 3 οξυγόνα στο σπίτι. Κάνω μάσκα, κάνω μύτες, κάνω τι να σου πω, νυχτερινό. Στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο έχουν ενταχθεί ακόμα περισσότεροι από 400.000 καταναλωτές.